Αναβρασμός επικρατεί στην Ενδοχώρα σε σχέση με τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων ανθρώπων άνω των 85 ετών, καθώς καλούνται να διασχίσουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις προκειμένου να κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού. Δεν μπορώ να σου το κλείσω ακόμα. Δεν μπορώ να σου το κλείσω. Με πήρα το χειρουργείο σήμερα και μου λέει να πει το φαρμακοποιό στο φίλο να σου κάνω. Πόσο χρόνο είστε? 84. Και μισό και κάτι. Και μισό και κάτι. Άλλο του 85 λέμε. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εμβόλιο. Είστε 84 είστε. Ναι. Ναι, αλλά ποιο προτεραιότητα σε αυτού που είναι 85. Δεν το κάνω. Θα το κάνετε. Εγώ θέλω να το κάνω. Θέλω να το κάνω αργότερα. Λίγο αργότερα θα το κάνω κι εγώ. Πόσο χρόνο είστε εσείς? 80. Ήδη το καμπανάκι της αλεπορίας ήχησε στην περιοχή των Αστερουσίων, καθώς ηλικιωμένοι καλούνται να μεταβούν για εμβολιασμό μόνο σε κέντρα υγείας Μυρών και Καστελιού Πεδιάδας. Ακόμα και οι κάτοικοι της Βιάνου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ως μόνη λύση να προστρέξουν στο μακρινό κέντρο υγείας στο Καστέλι. Για προχειρότητα της κυβέρνησης κάνει λόγο ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγκουμανίδης, ο οποίος καυτηριάζει το σταδιακό και όχι ταυτόχρονο άνοιγμα των κέντρων υγείας ως εμβολιαστικά κέντρα, καλώντας την κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο, δηλαδή τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων ανθρώπων στον τόπο κατοικίας τους. Εμείς εδώ με τη διαδικασία μέσω του φαρμακείου, αυτό θα σας πω μόνο, κλείνουμε το ραντεβού, του τυπώνουμε το ραντεβού την ημέρα και την ώρα που και τον τόπο που θα πάει να το κάνει και του δίνουμε το χαρτί να είναι έτοιμος. Από εκεί πέρα, στο κινητό του θα του έρθει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα του έρθει ένα μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, μπορεί να μην μπορεί να γίνει τη συγκεκριμένη ώρα, μπορεί να πάει να αλλάξει κάτι άλλο. Και εμείς μέσα από μια φόρμα που έχει φτιάξει το Υπουργείο Υγείας μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ραντεβού, τα οποία τα ανακοινώνουμε στον ενδιαφερόμενο και αυτός επιλέγει πού θέλει να εμβολιαστεί καταρχήν. Για το Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 εμβολιαστικά κέντρα, το Βενιζέλιο, το Παγνί και το Ίκα στον Εσταυρωμένο. Συνεχίζει η κυβέρνηση να αφήνει αθωράκιση την Ήπεθρο μέσα στην πανδημία. Δεν υπάρχει ετοιμότητα και σχεδιασμός για την ενιαία και ολοκληρωμένη λειτουργία των κέντρων υγείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων, ο οποίος τονίζει την ανάγκη να λειτουργήσει το κέντρο Χάρακα με το επαρκές προσωπικό, ώστε να λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο. Για την υγεία μας, γιατί να μην κλείσουμε? Πόσο χρόνο είστε? 80. Εγώ έχω πάρει απόφαση, μόλις έρθει η σειρά μου. Ηλικιακά θα το κάνω το εμβόλιο. Πιστεύω μετά το καλοκαίρι ότι μπορεί να έχουν τελειώσει και να δούμε, να βγούμε από τα σπίτια μας, να ξεμουδιάσουμε λιγάκι, να βρούμε την ελευθερία. Φαρμακοποιοί αναφέρονται στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού για το εμβόλιο, ωστόσο ο χρόνος αναμονής για τον εμβολιασμό αγγίζει ακόμη και τις 4 ώρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του ραντεβού μία μόνο φορά και ως 72 ώρες πριν το ραντεβού. Επίσης, έχει τη δυνατότητα ο ασθενής 3 μέρες πριν το ραντεβού να αλλάξει τη διαδικασία, να αλλάξει το ραντεβού. Μπορεί. Μέχρι 3 μέρες πριν. Όμως, έχει δικαίωμα να το αλλάξει μόνο μία φορά. Για παράδειγμα, δηλαδή, για τι ώρες μιλάμε, 10 με 2. Έχει και τέτοιο καθορισμό το σύστημα, ναι. Και αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν μας δίνει ακριβή ώρα ραντεβού, μας δίνει ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να παρουσιαστεί ο συμπολίτης μας στο εμβολιαστικό κέντρο, ναι. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται το εμβολιασμό των υγειονομικών στην Κρήτη. Μέχρι χθες έγιναν συνολικά 3.305 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 1.568 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 968 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 290 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 479 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.